Οδικό ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Πειραιά, προκαλώντας ένα κυκλοφοριακό χάος. Ο Μιχάλης Τεζάρης είναι στην αίθουσα σύνταξης, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μιχάλη, τι έχει συμβεί? Απόστολε, ένα απίστευτο περιστατικό, αλλά ελληνικό, σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς. Στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, λοιπόν, διεκόπη κυκλοφορία λόγω ενός οχήματος, το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ βρισκόταν εν κινήσει. Με αποτέλεσμα ο οδηγός του να κινητοποιήσει, όπως βλέπετε εδώ, το όχημα στην αριστερή λωρίδα. Πριν από λίγο, ακριβώς, πριν από μέρη. Μερικά λεπτά είναι οι εικόνες που ακριβώς, παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Πριν από την έξοδο για τον Πειραιά στον Κηφισό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κονφούζιο. Άγνωστο λοιπόν γιατί, αντί να περιοριστεί στο ένα ρεύμα τουλάχιστον κυκλοφορία η κατάσταση τη πυρκαγιά από το ένα μόλις όχημα της πυροσβεστικής που κλείθηκε στο σημείο, διεκόπη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από πηγές πυροσβεστικής. Κάνουν λόγο ότι αυτό έγινε για λόγους ασφαλείας. Αν και όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες οδηγοί οι οποίοι εκείνη την ώρα διέρχονταν τον Κηφισό και κατέβαιναν στο ρεύμα προς Πειραιά. Αυτή τη στιγμή, Μιχάλη, που έχουμε, υπάρχει αποκατάσταση σιγά-σιγά σταδιακά αποκαθιστάται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, δίνοντας οι αστυνομικοί τις λωρίδες σιγά-σιγά στους οδηγούς, προκειμένου να διευκολυνθούν και να αποσυμφοριστεί η κατάσταση, η οποία, όπως βλέπετε, πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Για ένα όχημα, επισημαίνουμε, έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού στο Κηφισό. Βλέπετε εδώ την κατάσταση και την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι οδηγοί. Ενώ αξίζει να επισημάνουμε πως αρχικά την φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στο όχημα, προσπάθησαν να κατασβέσουν διερχόμενοι οδηγοί με ίδια μέσα και τελικώς η φωτιά κατασβέστηκε όταν ένα μόλις όχημα έφτασε στο σημείο με τρεις πυροσβέστες και έδωσε τη λύση σε αυτό το απίστευτο κομφούζιο το οποίο δημιουργήθηκε εκεί για ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο το οποίο πήρε φωτιά. Μάλιστα. Όλα αυτά συνέβησαν πριν από λίγο στον Κηφισό. Όσοι θέλουν να μετακινηθούν, να το έχουν υπόψη ότι υπάρχει ακόμη ένα πρόβλημα που σταδιακά αρχίζει σιγά σιγά να ξεπερνιέται. Αυτά, οτιδήποτε νεότερο θα σας